Ένας ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος στο σπίτι του στην οδό Κομνηνών στην Ξάνθη το πρωί της Τετάρτης. Ο άτυχος άνδρας έμενε μόνος στο χαμηλό σπίτι της οδού Κομνηνών κοντά στην παλιά αστυνομία της Ξάνθης. Το πρωί οι γείτονες διαπίστωσαν ότι από το παράθυρο του σπιτιού υπήρχαν ίχνη καπνού και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι άνδρες της ασφάλειας έφτασαν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί και άνοιξαν το σπίτι όπου βρήκαν απανθρακωμένο τον άτυχο ηλικιωμένο. Να σημειώσουμε ότι σημαντική ήταν η προσφορά όλων των ανθρώπων που έμεναν κοντά στον άτυχο άνδρα. Πολλές φορές έλεγε, κουράστηκα, δεν μπορώ, φώτη, έπρεπε και στον άνδρα μου τηλέφωνο, δεν μπορώ, φώτη, κουράστηκα, βαρέθηκα. Λάγε, γιατί βαρέθηκες, η φωτούλα σας συμπαραστέκεται εγώ, φέγει τα αυτά και καμιά φρήξε μου και από λεφτά, τελειώνει η σύνταξη με τις χημεθεραπείες. Του τι να κάνει φραγκάκι του ανθρώπου, η άλλη κοπέλα αυτή η Βεγγιλίτσα και αυτές είναι καλά το κοριτσάκι, τον περιποιόταν. Η άλλη κοπέλα δεν τον αφήναμε δηλαδή να είναι εγκατελειμμένο στο έλεος του Θεού, άσχετα από την εγκατέλειψη η γυναίκα του και δεν ερχόταν ποτέ. Ο γιος του μακριά Θεσσαλονίκη παντρεμένος. Ο ελεύθερος έπαθε πέρυσι ακριβώς ανακοπή καρδιάς. Μετά το θάνατο του παιδιού του πήρε την κατηγορία ψυχολογικά. Ούτε θεραπείες έκανε πλέον, τίποτα δεν έκανε. Και του λέγαμε γιατί δεν θέλουμε, έλεγε. Έχασα το παιδί μου τώρα να ζω, για ποιον λόγο. Απλά μου λέει ο γιατρός να τρώω καλά μόνο, αφού τα παράτησε. Προσπαθούσαμε και τον έφερνε κάτι. Το εβδομαδιάτι κάτω, τα παγητά δηλαδή, του τα έφερνα. Μόνο και μόνο να έχει να φάει φαγάκι. Αλλά μάλλον θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του. Τι άλλο μπορώ να πω. Εμένα μου μίλησε πάρα πολύ καλά στο τηλέφωνο. Θλιβερό και αναπάντηχο. Δεν το περιμέναμε. Απελπισμένος μείνει ο άνθρωπος. Προχθές ήμασταν μέχρι αργά μαζί. Εχθές τη νύχτα εγώ πήγα για την μπάλα να δω το Παναθηναϊκό. Ήταν η μόνη νύχτα που δεν πήρε τηλέφωνο. Εκού να ξέρουμε ότι θα έχουμε τέτοια κατάληξη. Το μόνο που ξέρω ότι πρέπει να βάλει φωτιά. Τώρα αυτός έβαλε φωτιά, μπήκε φωτιά, δεν ξέρω. Να σημειώσουμε ότι άμεσα αποκλείστηκε το μέρος και έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να ελέγξει το χώρο και να εκτιμήσει τις αιτίες που ο άτυχος άνδρας απανθρακώθηκε. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του θανάτου του που επήλθε τη νύχτα χωρίς να γίνει τίποτα αντιληπτό από τους γείτονες. Το πτώμα του ηλικιωμένου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής από την οποία είναι πιθανό να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου.